Γράφει, γράφει. Ωραία. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πιο αγαπημένο κρασί των millennials, θα πω εγώ. Είναι το κρασί που έχει πάρει, τώρα μου έχετε αγγλική φράση, αλλά τέλος πάντων θα την πω έτσι, by storm που λένε, τις παραλίες και τα εστιατόρια το καλοκαίρι και τα μπαρ, και έχω μεγάλη, για το ροζέ κρασί, και έχω μεγάλη χαρά και τιμή και προνόμιο που έχουμε στο γιατί όχι, τον Σπύρο Ζουμπούλη, ο οποίος είναι σύμβουλος συνολόγος, σωστά το είπα? Σωστά το είπες. Σωστά το είπα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Οι φήμες λένε ότι ο Σπύρος Ζουμπούλης είναι πίσω από το κρασί, το οποίο εγώ λέω ότι είναι το ελληνικό Whispering Angel, για να καταλαβαίνουμε, δηλαδή και το δικό μου αγαπημένο, έτσι. Το Ιντίλ Νταχινός, Λατούρ Μελά. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ροζέ κρασί, Σπύρο. Εσένα σ' αρέσει το ροζέ κρασί? Εσένα σ' αρέσουν όλα τα κρασιά, φαντάζομαι, και τα τρία χρώματα. Μένα μου αρέσει το κρασί γενικά, αλλά τώρα σε αυτή την εποχή νομίζω το μόνο που πίνω είναι ροζέ, ή κυρίως πίνουμε ροζέ αυτή την εποχή με αυτή τη ζέστη. Ναι. Εγώ το καλοκαίρι κόκκινο δεν μπορώ να πιω με τίποτα. Δηλαδή πρέπει να μπει Οκτώβριος για να πιω κόκκινο κρασί. Ναι, και εμένα μειώνει την κατανάλωση μου κόκκινου. Βέβαια, εντάξει, ένα ελαφρύ κόκκινο, λίγο δροσερό, μπορεί και να το πιω. Θα την κάνω την αμαρτία μου το καλοκαίρι. Όλη αυτή η άνθηση του ροζέ κρασιού με αυτό το χρώμα το ροδακινί ή του σολομού, για να καταλαβαινόμαστε όλοι για ποιο ροζέ αναφέρομαι, έχει ξεκινήσει τα τελευταία. Έχει ξεκινήσει. Τώρα έχει εδραιωθεί, δεν έχει ξεκινήσει. Έχει εδραιωθεί. Αλλά είναι πολύ hot τα τελευταία, ξέρω εγώ, 5 χρόνια, παραπάνω. Και λίγο παραπάνω. Το ροζέ κρασί είναι 2 τύποι. Αυτό που μιλάμε εδώ και σήμερα είναι το προβυγγίας που λέμε εμείς. Γιατί ξεκίνησε ίσως από εκεί η μόδα του ροζέ κρασιού, του ανοιχτού ροζέ κρασιού, που είναι πολύ παλ χρώματα, αυτό που είπες, σωμών ή φλούδα κρεμμυδιού ή άμμος. Ένα χρώμα που χρησιμοποιούμε και είναι και πολύ ωραίο, ωραία έκφραση είναι το χρώμα της άμμου την ώρα της, του ηλιοβασιλέματος, που πολλά κρασιά είναι έτσι. Και Instagramable επίσης, έτσι. Σωστά. Δηλαδή το Whispering Angels όλοι μας το είδαμε πρώτα στο Instagram, πάρα πολύ όμως. Ισχύει, και το Whispering Angel είναι αυτό που τελικά ξεκίνησε αυτή τη μόδα ή τέλος πάντων άναψε το... Και γιατί υπήρχε το ροζέ κρασί και πριν από αυτό. Ναι. Αλλά αυτό, ο Σασάλι Σιν που ήταν ιδιοκτήτης του Whispering Angel, νομίζω ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ξεκίνησε, έβαλε το ροζέ κρασί ξανά στον παγκόσμιο ελληνικό χάρτη. Και από εκεί ξεκίνησε η άνοδος του. Λόγω της αισθητικής του, δηλαδή και ωραίο τίτλο, ωραίο μπουκάλι, ωραίο χρώμα. Δηλαδή. Σίγουρα το η αισθητική, αλλά νομίζω το έβαλε σε σημεία που έγινε της μόδα. Α, γι' αυτό. Και κυρίως στην Αμερική, δηλαδή το πήγε σε, δεν ξέρω να σου πω ακριβώς πού, αλλά ο Σασάλι Σιν έκανε αυτό το πράγμα, να ξαναμπεί στον ελληνικό χάρτη, να ξανανεύει η κατανάλωσή του. Σήμερα η κατανάλωση ροζέ κρασιού είναι στα 10 μπουκάλια το ένα είναι ροζέ κρασί. Ενώ παλιά ήταν λιγότερο. Ναι, πολύ λιγότερο, πολύ λιγότερο. Και η αύξηση της παραγωγής επίσης έχει ανέβει πολύ. Τώρα έχει σταθεροποιηθεί στα 23 εκατομμύρια εκατόλυτρα, τέλος πάντων τα νούμερα δεν έχουν τόσο σημασία. Έχει κάπου φτάσει. Στην Ελλάδα είναι ίσως όχι 5-10 χρόνια που έχει ξεκινήσει η μόδα. Ενώ ας πούμε στην Αμερική είναι 15-20, ναι. Εδώ είναι 10. Ήρθαν και οι διάσημοι μετά και πήραν και δικούς τους αμπελώνες. Και αυτό, και βοήθησε και... Το ροζέ κρασί έγινε της μόδας στις Κάνες, σαν τροπές, εκεί πίνανε. Δηλαδή και ο Σασάλης είναι εκεί, το ξεκίνησε και στην Αμερική λίγο, και εμείς στη Μύκονο αντίστοιχα, ναι. Ή στη Σκιάθο ή στην Αντίπαρο. Ναι, και έχει συμπαρασύρει και άλλους να πάνε από το ροζέ, γιατί εγώ θυμάμαι παλιά, το ροζέ να έχει το άλλο το χρώμα, το πιο φούξια να το πω, πιο βυσσινή. Η αλήθεια είναι... ότι υπάρχουν 2 τύποι ροζέ κρασιών. Είναι το προβυγγίας αυτό, το ανοιχτό παλ, και το άλλο που είναι πιο σκούρο, πιο βαθύ κόκκινο, πιο βυσσινή όπως το είπες, και η κοκκινέλια. Τέλος πάντων, ελαφριά κοκκινέλια. Ναι. Παραδοσιακά στην Ελλάδα κάναμε τέτοια κρασιά, πιο σκούρα, τα οποία και κακά τα ψέματα πάνε πάρα πολύ με την ελληνική κουζίνα, με τα λαδερά. Όχι ότι το παλ δεν πάει με την ελληνική κουζίνα. Γενικά το ροζέ κρασί στην Ελλάδα αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία τη μεσογειακή μας κουζίνα γενικά και πάει σχεδόν με όλα. Ναι. Σχεδόν με όλα. Με τηγανιτά ψάρια, με λαδερά, με... Wow. Ωραία. Πώς γίνεται το ροζέ κρασί? Γιατί δεν σου κρύβω ότι εγώ πολύ παλιά νόμιζα ότι απλά αναμειγνύεις κόκκινο και λευκό. Έτσι.
Να το πω, δηλαδή. Αυτό είναι, ναι, είναι μύθος. Δεν φτιάχνεται έτσι ένα ροζέ κρασί. Δεν μπορούμε, απαγορεύεται να αναμίξουμε λευκό και κόκκινο για να κάνουμε ροζέ. Στη μόνη περιοχή που επιτρέπεται είναι στη Σαμπάνια. Οι ροζέ σαμπάνιες μπορούν να φτιαχτούν με αυτόν τον τρόπο. Παντού αλλού στην Ευρώπη απαγορεύεται και φτιάχνεται από κυρίως από κόκκινα σταφύλια και μερικά είναι και από γκρι σταφύλια, λέμε ερυθροπά. Σαν το μοσχοφύλλωρο, ας πούμε, που δεν είναι άσπρο ούτε κόκκινο, είναι έτσι λίγο ενδιάμεσο χρώμα. Τώρα, γιατί το ροζέ κρασί παίρνουμε τα κόκκινα σταφύλια, όλο το χρώμα του σταφυλιού βρίσκεται στη φλούδα. Και για να μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό χρώμα, πρέπει να έρθει σε επαφή η φλούδα με το ζουμί. Όπως κάνουμε ένα τσάι, όσο πιο πολύ τα αφήνεις, τόσο πιο δυνατό θα γίνει. Ναι, 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 η πράσινο. Και μαύρο σε χρώμα και σε γεύση κτλ. Αντίστοιχα και με το κρασί, το ίδιο συμβαίνει. Και στο ροζέ κρασί, λοιπόν, αναλόγως αν θέλουμε να κάνουμε τον πρώτο τύπο που είναι το σκούρο ή το παλ, θα διαλέξουμε την κατεύθυνση που θέλουμε εινολογικά. Και τις ποικιλίες βέβαια, αλλά θα διαλέξουμε την οπίση θα κάνουμε. Για τα πολύ ανοιχτά τα παλ, είναι κατά βάση ροζέ πίεση, τα λέμε. Δηλαδή το σταφύλι θα μπει σε ένα πιεστήριο, θα το πιέσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πάρουμε χρώμα. Δηλαδή να πάρουμε το χρώμα το ελάχιστο που θέλουμε. Αυτό για να γίνει έτσι ανοιχτό και πάλι. Ενώ σε ένα πιο σκούρο ροζέ, όπως ένα ελαφρύ κοκκινέλι ή αυτά τα βυσσινή, ναι, τα παλιού τύπου εντός εισαγωγικών, αν και ξαναέρχονται λίγο στη μόδα. Εκεί τα αφήνουμε συνήθως σε μια δεξαμενή το σταφύλι με το ζουμί κάποιες ώρες, 2, 4, 6, μέχρι 24, αναλόγως την ποικιλία. Και τραβάμε το ζουμί που πια έχει πάρει πιο πολύ χρώμα. Ναι. Είναι αυτό που είπαμε το τσάι. Τα αφήνουμε, το βουτάμε και το βγάζουμε. Παίζουν πάρα πολλοί παράμετροι εκεί πέρα ρόλο, η ορίμανση, η θερμοκρασία, η ποικιλία κτλ. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς οι ενολόγοι, για να διαλέξουμε το σωστό διαδρομή. Αναλόγως του προϊόντος που θέλουμε να φτιάξουμε. Και με το Whispering Angel ήταν και στροφή για την Ελλάδα να δούμε πάρα πολλά και ωραία κρασιά τέτοια εντυπωσιακά, Instagram δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι ο Whispering Angel ξεκίνησε, δεν είναι το μόνο, γιατί μετά ήρθαν πολλά. Μπήκε και ο Brad Pitt, εσύ με το... Είναι το Chateau Minuti, είναι πολλά πολλά ροζέ που τελικά ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα από την προβυγγία. Και η αλήθεια είναι ότι γύρω στο... εκεί, στο με το 2010, 2012, το 2013 αρχίσαν και αρκετοί Έλληνες να μπαίνουν στο παιχνίδι. Ναι. Εκ των οποίων και το Ιντίλ που ανέφερε στην αρχή ήταν... Νομίζω η πρώτη του χρονιά ήταν το 2013. Και είσαι στην ομάδα που δημιούργησε το Ιντίλ. Και βρήκατε και τέλειο όνομα. Η αλήθεια είναι ότι πίσω από το Ιντίλ είναι μια ομάδα. Είναι ο κύριος Μελάς με το Λατούρ Μελάς. Είναι η Έλζα Ιπικάρ που είναι ο λόγος του Λατούρ Μελάς. Είναι ο πατέρας μου που είναι σύμβουλος του Λατούρ Μελάς από την αρχή του Ινοπίου το 2000. Και εγώ έμεσα είμαι και εγώ μες στην ομάδα. Ωραία. Βέβαια, γιατί είμαστε μια ομάδα πίσω, δηλαδή συμβουλευτικά είμαστε μια ομάδα το γραφείο, στο κτήμα είναι άλλη μια ομάδα και δεν είναι μόνο αυτή που είπα, είναι και όλοι οι άλλοι που κάνουν τη δουλειά στο Αμπέλι, στο Ινοπείο. Έχει ένα χωριό από πίσω. Ακριβώς. Και τελικά όλα αυτά προσπαθούμε να τα συμπυκνώσουμε και τη δουλειά του καθενός σε ένα μπουκάλι. Και ξέρεις, το καλό ναι. Μπουκάλι είναι ένα, είναι το άδειο μπουκάλι. Ναι, σωστό και αυτό. Με εντυπωσιάζει που με τα κρασιά πώς κατορθώνεται οι εινολόγοι, οι οποίοι να είναι και η επόμενη χρονιά, ρε παιδί μου, αντάξια. Δύσκολο δεν είναι αυτό? Αυτό είναι δύσκολο και ειδικά σε τέτοιου τύπου κρασιά που είναι πιο, πώς να το πω, επειδή είναι μεγάλης παραγωγής και πρέπει να έχουμε, δηλαδή το ιντίλ δεν μπορεί να είναι διαφορετικό κάθε χρόνο. Πρέπει να είναι ίδιο, γιατί αυτό το χαρακτηρίζει. Δεν είναι όπως ένα κόκκινο μεγάλο κρασί ή ένα λευκό μεγάλο κρασί που θα δούμε πώς πήγε η χρονιά, πώς πήγε τα αμπέλι. Θα αφήσουμε το αμπέλι να δώσει όλο το χαρακτήρα του τόπου ώστε να βγει εκεί μέσα όλη η έννοια του τερουάρ και της χρονιάς, πώς πήγε κλιματικά και οτιδήποτε άλλο γίνεται γύρω από τα αμπέλι για να γίνει το σταφύλι. Στο ιντίλ και σε τέτοιου τύπου κρασιά που είναι πιο εμπορικά πρέπει να είναι ίδια.
Γιατί ο κόσμος είναι μια μάρκα πια το Ιντίλ. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε εύκολα τη γεύση του και τα αρώμα του. Οπότε ναι, εκεί είναι μια, υπάρχει μια... Είναι άλλος ο τρόπος σκέψης και εινοποίησης. Πάμε ώστε να βγάλουμε αυτό το προϊόν. Και αναλόγως διαλέγουμε τα σταφύλια και αναλόγως πιέζουμε τα σταφύλια. Και όχι ο άλλος τρόπος που είναι για να κάνουμε μεγάλα κρασιά, που βλέπουμε τι σταφύλια έχουμε φέτος. Ωραία, αυτό το σταφύλι μπορεί να μας πάει εκεί. Ή πιο εκεί. Ή πιο... Αλλά το σταφύλι μας κατευθύνει εδώ. Το πάμε λίγο αλλιώς, γιατί έτσι πρέπει. Αυτό είναι το προϊόν το συγκεκριμένο. Και γενικά τα ροζέ κρασιά πρέπει να είναι ίδια κάθε χρόνο. Και άρα τα κατευθύνουμε εμείς λίγο με εινολογική. Δηλαδή πώς θα πιέσουμε, σε τι θερμοκρασία θα πιέσουμε, τι ζύμες θα χρησιμοποιήσουμε και πολλά άλλα εινολογικά tricks. Για το ημί ξέρω τι θα μας πεις, που και αυτό το βλέπω τα τελευταία χρόνια και είναι το κρασί που εγώ μπορώ να πιω και σαν ποτό εντωμεταξύ. Ναι, εγώ δεν είμαι το πολύ... Δεν μπορώ να φάω με ημί ξέρω, με τίποτα, δεν μου έρχεται φαγητό με τίποτα με το ημί ξέρω. Και λογικό, γιατί έχει λίγη ζάχαρη μέσα. Ναι. Το ημί ξέρω δεν είναι... Δεν τρελαίνομαι να το πίνω, γιατί έχει ζάχαρη και δεν με ευχαριστεί. Ο τρόπος πάλι για το χρώμα, πάλι θα πιέσουμε τα σταφύλια, τόσο θα έχουμε και θα είτε προσθέσουμε είτε αφήσουμε ζάχαρα, είτε θα αφήσουμε τη ζύμωση να μην τελειώσει, είτε θα προσθέσουμε μετά. Συνήθως προσθέτουμε για να πετύχουμε αυτή την ισορροπία του γλυκού όσο το θέλουμε. Είναι πιο εύκολα κρασιά εμπορικά, χωρίς πολύ χαρακτήρα θα έλεγα. Είναι για να, αυτό που είπες, για να αντί να πιω ένα κοκτέιλ, να πιω ένα ποτήρι ή μίξηρο. Δεν πηγαίνουν πολύ με φαγητό, θα συμφωνήσω. Δυστυχώς, τα συγκεκριμένα κρασιά έχουν και πιο πολλά συντηρητικά, γιατί αλλιώς θα ζυμώνανε στο μπουκάλι. Πού σερβίρεται το ροζέ κρασί και τι συνοδεύει? Σε ποτήρι του λευκού, ναι. Σε ποτήρι του λευκού, ναι, ένα κλειστό έτσι να βγάζει. Ό,τι έχετε στο σπίτι σας, τέλος πάντων. Κανονικά θέλει ένα, ναι, που να είναι πιο κλειστό προς τα πάνω για να βγάζει τα αρώματα έτσι στο λευκό. Ναι. Κρύο πάντα. Και με τι συνδυάζεται, θα έλεγα με οτιδήποτε της ελληνικής κουζίνας. Δηλαδή τα λαδερά μας, τα τηγανιτά μας. Νομίζω όλα εκτός με ψάρια από... και με ψάρια και με κρέας. Και εγώ το πίνω πάρα πολύ το καλοκαίρι. Και με ένα μπάρμπεκι, δηλαδή και με παϊδάκια πάει ένα ροζέ. Πάντως. Ναι, συμφωνώ. Γιατί έχει μια οξύτητα, οπότε τα λιπαρά του κρέατος. Δεν θα το βάζα με μια μπριζόλα, αλλά με έτσι κάποιο πιο λιπαρό κρέας, ναι, πολύ ευχαρίστω. Θα πήγαινε. Και σκέτο πάει το ροζέ. Και σκέτο πάει και με φρούτα πάει και λοιπόν, με τυριά πάει, αλλά πάει και σκέτο πολύ άνετα. Ναι. Είναι καταπληκτικό κρασί. Είναι ένα προϊόν που είναι εύκολο και πάει με πολλά. Δεν θα κάνεις λάθος αν το βγάλεις ένα τραπέζι. Δηλαδή λίγοι θα πούνε δεν θα πιω. Μόνο μερικοί που είναι έτσι λίγο κολλημένοι εντός εισαγωγικών, ότι πω από το ροζέ δεν είναι κρασί, που είναι και πιο παλιά νοοτροπία. Το έχει αλλάξει αυτό. Οπότε δεν θα κάνεις λάθος αν έχεις ροζέ. Ειδικά το καλοκαίρι που δεν ξέρεις τι να βάλεις, λευκό ή κόκκινο. Βάζει ροζέ και είσαι πιο σίγουρος. Επίσης, νομίζω, είναι η είσοδος των νέων στο κρασί το ροζέ. Δηλαδή, αντί να παλιότερα πήγαμε άλλα πράγματα, όταν ήμασταν, εγώ όταν ήμουν νέος, το κρασί στους φίλους μου γύρω, εγώ είμαι η κρασοοικογένεια, οπότε πάντα κρασί έπινα, αλλά, ή τέλος πάντων το ήξερα το κρασί. Οι φίλοι μου δεν πίνανε. Πίναμε άλλα ποτά, σκληρά ποτά, κοκτέιλ, τέλος πάντων. Και μπύρα. Τώρα νομίζω το ροζέ έχει πάρει αυτή τη θέση σε μεγάλο ποσοστό και είναι η είσοδος των νέων στο κρασί, το οποίο είναι πολύ καλό. Ναι. Γι' αυτό είναι κρασί των millennials. Γιατί οι millennials ήμασταν η πρώτη γενιά μέσα στο Instagram και δίνουμε βάση και στην αισθητική. Εγώ θεωρώ ότι τα ελληνικά κρασιά θέλουν ακόμα λίγο δουλίτσα για την ετικέτα. Για μένα η ετικέτα είναι πολύ... Είναι το φόρεμα του κρασιού, το ρούχο του κρασιού. Μετράει τέλος πάντων να είναι το κρασί όμορφο εξωτερικά, να έχει το όνομα το πιασάρικο. Θεωρώ ότι εξαιτίας αυτού έχει η νέα σου αρέσει πολύ το ροζέ κρασί. Εσύ τι λέει? Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Νομίζω... Την εμφάνιση που λέω εγώ, την επιφάνεια. Ότι συμφωνώ απόλυτα ότι το και η αισθητική παίζει ρόλο στο κομμάτι της επιλογής του κρασιού. Και αν πας σε μια κάβα να αγοράσεις ένα κρασί, θα κοιτάξεις την ετικέτα, θα κοιτάξεις, και στο ροζέ κρασί παίζεις, κοιτάς πάντα και
το πιο ροζέ σας αρέσει πιο πολύ, πιο χρώμα σας αρέσει πιο πολύ. Μαζί ναι, με όλο ναι, το ναι. packaging εννοώ. Και το χρώμα και την ετικέτα και το όνομα. Εμείς πάντως πριν να φιαλώσουμε ένα κρασί, οπωσδήποτε θα κοιτάξουμε πώς φαίνεται στο μπουκάλι. Γιατί δεν είναι το ίδιο πώς φαίνεται σε ένα ποτήρι και πώς φαίνεται η μεγαλύτερη ποσότητα μες στο μπουκάλι. Πριν αρχίσουμε, σε ρώτησα πού είσαι και τι μου είπες, τα κτήματα κάτι είπες και σε ρώτησα σε τι φάση είναι το κρασί. Και λέω, μην το λες, να το πούμε να το γράψουμε. Τώρα είναι η φάση που άρχισε το γυάλισμα των, των σταφυλιών, που σημαίνει ότι αρχίζουν και αλλάζουν χρώματα κόκκινα σταφύλια. Σε μερικές περιοχές της Ελλάδας το λένε και παρδαλιάσμα. Παρδαλίζουν. Γιατί από πράσινα που είναι καταπράσινα αρχίζουν και παίρνουν χρώματα. Κόκκινα γίνονται κόκκινα σιγά σιγά και τα λευκά από πράσινα αρχίζουν και γυαλίζουν. Γι' αυτό και το λέμε γυαλίζουμε. Και γίνονται έτσι σαν να είναι διαφανή. Δεν θα γίνουν ποτέ διαφανή, αλλά έτσι αλλάζουν λίγο όψη. Και αυτό σημαίνει ότι αρχίζουν τα οξέα να μετατρέπονται σε ζάχαρα. Και άρα αρχίζει η τελευταία ευθεία, η τελική ευθεία, που είναι η ορίμανση και η τελική ευθεία για τον τρίγο. Από τη στιγμή του γυαλίσματος μέχρι τον τρίγο είναι από 25 μέρες μέχρι 40 μέρες, εξαρτάται τις συνθήκες του καιρού. Οπότε πάμε για τρίγο. Που ο τρίγος είναι το πιο... το πικ, ας πούμε. Είναι το πικ. Όλο τον χρόνο δουλεύανε οι άνθρωποι του αμπελιού για να... για να παράξουμε αυτόν τον καρπό που θα τον μαζέψουμε στον επόμενο μήνα ή τόσο θα ξεκινήσει ο τρίγος για να φτιάξουμε τον κρασί και να μπει στο μπουκάλι. Όλα παίζονται σε αυτή την περίοδο. Το Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Ναι, και λίγο. Ωραία. Θέλω να μας πεις εμβληματικά ροζέ κρασιά εκτός από το Whispering Angel και το Ideal. Νομίζω... ή αυτά που σου αρέσουν εσένα πολύ, τέλος πάντων. Αν μπορείς να πεις κιόλας, δεν ξέρω αν μπορείς. Θα μπορείς, φαντάζομαι. Μπορώ να πω, γιατί τι. Το Chateau Minuti. Ναι. Προβυγγία. Εντάξει, το Ιντίλ το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Νομίζω το ένα που κάνουμε εμείς εδώ στο γραφείο και είναι από τη Σύρο, γιατί είναι μια ποικιλία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για ροζέ. Και είναι η ποικιλία είναι το Φωκιανό, το κρασί είναι το Ουσίρα. Το ροζέ. Τώρα αυτά νομίζω μου έρχονται έτσι. Πες ένα άλλο ελληνικό ροζέ που ήπιες και το θαύμασες και είπες, αχ, τι ωραία δουλειά. Φέτος μου άρεσε το Πέπλο. Α, το Πέπλο, ναι, το ξέρω και το Πέπλο. Μου άρεσε το Πέπλο. Και το Σίλφιουμ δεν πρέπει να ξεχνάμε, του Μελά. Το οποίο είναι ένα ροζέ πιο γαστρονομικό, το οποίο και αυτό έχει Φωκιανό μέσα που ανέφερα. Είναι και ένα ροζέ που αν το πιείς με κλειστά μάτια μπορείς να το θεωρήσεις σαν λευκό, ένα καλό λευκό μεγάλο, το οποίο θα μπορούσε και να παλιώσει. Οπότε είναι πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Εσύ, Σπύρο, σκέφτηκες ποτέ να ασχοληθείς με κάτι άλλο ή με τίποτα? Φαντάζομαι ήταν απόφαση που δεν την πήρες καν εσύ. Όχι, εγώ την πήρα. Μια τέτοια οικογένεια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η οικογένειά μου είναι μες στο κρασί και δύσκολα θα μπορούσα να βγω εκτός ραγών. Όμως. Πήγα στη Γαλλία, ξεκίνησα σπουδές βιολογίας βιοχημίας και έλεγα να συνεχίσω να γίνω γεωπόνος, αλλά τελικά... Κοντά ξαναμπήκα... όμως γεωπόνος. Ναι, εντάξει, για αμπέλη σκεφτόμουν. Αλλά τελικά ξαναμπήκα στις ράγες και πήγα ενολογία. Ναι. Γιατί ήθελα να γυρίσω πιο γρήγορα και η γεωπονία θα με τραβούσε. Θα πήγαινε πίσω. Ναι, οπότε ενολογία, it is. Και πώς είναι η συνεργασία με τον πατέρα σου? Φαντάζομαι ότι θα έχει και δύσκολες στιγμές. Δεν θα είναι μόνο εύκολες. Έχει και εύκολες και δύσκολες. Ναι. Βέβαια, φυσικά. Αλλά μέσα από τις συγκρούσεις νομίζω βγαίνουν τα ωραία πράγματα. Ναι, ναι, συμφωνώ. Και τις διαφωνίες, γιατί δεν συγκρούσεις. Νομίζω μόνο έτσι μπορείς να δημιουργήσεις τελικά. Γιατί εμείς κάθε χρόνο δημιουργούμε κρασιά. Και διαφωνώντας βρίσκουμε το σωστό. Θεωρώ. Επίσης είναι ομαδική δουλειά πάντα και είμαστε μια ωραία ομάδα. Το δύσκολο εγώ, αυτό που δυσκολεύομαι πάρα πολύ, είναι να φτάσω τόσο ψηλά όσο είναι ο πατέρας μου. Να μπορέσω να είμαι κι εγώ τόσο καλός. Αυτή είναι η δυσκολία. Ή το challenge. Το ευχόμαστε. Μακάρι. Εδώ θα είμαστε. Ελπίζω. Πες μας για το μέλλον του ροζέ κρασιού. Το ροζέ κρασί... Όπως είπαμε, υπήρχε από πάντα υπάρχει και ιστορικά, αν το ψάξουμε και πάρα πάρα πολύ πίσω, ο ροζέ κρασί φτιαχνόταν. Από το 2000 και μετά, 2005, εκεί άρχισε και ξανά να μπαίνει στη μόδα κτλ. Έχει φτάσει σε μία, νομίζω,
στο maximum της παραγωγής και της κατανάλωσης. Η κατανάλωση τα τελευταία 3 χρόνια έχει σταθεροποιηθεί. Δεν αυξάνεται όπως αυξανόταν πριν, που αυξανόταν με μεγάλους ρυθμούς. Ναι. Νομίζω ότι το μέλλον του είναι ότι θα έχει φτάσει σε ένα σημείο και θα μείνει εκεί. Δεν νομίζω να πέσει, γιατί μπήκε στις συνήθειές μας, μας αρέσει το ροζέ, το θέλουμε σαν προϊόν. Το καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα μας πάει πάρα πολύ. Αντί να πίνουμε κοκτέιλ με ζάχαρες και με, πίνουμε ένα ροζέ κρασί και μια χαρά είμαστε όλοι. Ή το βραδάκι κάτι ελαφρύ, θεωρούμε το ροζέ μια καλή λύση. Οπότε νομίζω έχει μπει στις συνήθειές μας και θα παραμείνει, κατά τη γνώμη μου. Πάει και με την κουζίνα μας, όπως είπαμε. Ξέρεις, έχει όλα τα τικ. Νέες μάρκες βλέπεις, νέες ετικέτες μάλλον, να μπαίνουν. Θα μπουν, φαντάζομαι, θα βγουν άλλες. Τώρα αυτό θα είναι η αγορά, μάλλον εμείς οι καταναλωτές και τελικά η αγορά που θα το πάει. Νομίζω έχουν εδρεωθεί κάποιες, τώρα καινούργιες θα μπουν. Τώρα μεγάλες έτσι, δεν ξέρω αν θα γίνουν τέτοια μεγάλα μπάμ όπως γίνανε τα τελευταία 15 χρόνια. Δύσκολο νομίζω. Ναι, ναι, το Whispering Angel έφτασε εκεί που έφτασε. Να κάνεις ένα καινούριο Whispering Angel είναι δύσκολο. Ναι, ναι. Νομίζω και θέλει άλλο προϊόν. Αλλά αυτά θα μείνουν εκεί πάνω. Αυτά που είναι, δηλαδή το Whispering, το Minute, τα ξεχνάω, είναι πολλά. Και το Ideal, απλά δεν. Ναι, okay, και τα δικά μας. Το θέμα είναι ότι δεν πίνουμε ένα ποτήρι κρασί. Εντάξει, λίγο νωρίς. Είναι ότι πίνουμε. Τώρα είναι και πρωί, βέβαια. Μπορεί, άμα γινόταν βράδυ, ηχογράφηση να πίναμε. Αυτό, ένα ναι, ναι. Αλλά το επόμενο Ideal που θα πιω, θα σε σκεφτώ, να ξέρεις. Να με σκεφτείς. Θα κάνω story και θα κάνω tag εκεί την ομάδα. Ευχαρίστως. Και να είναι σε ένα ωραίο μέρος. Εγώ θες το κρασί πάντα. Έχει. Ναι. Αυτό είναι το όμορφο αυτού του προϊόντος. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει μπουκάλι κρασί και να μην είναι με ωραία παρέα. Ναι. Δεν θα το πιεις μόνο σου το κρασί. Πάντα είσαι με παρέα. Και αυτό είναι το όμορφο αυτού του προϊόντος. Είναι κουλτούρα το κρασί. Ακριβώς. Είναι, ακριβώς. Αυτό. Είναι κουλτούρα, είναι. Δηλαδή τώρα εγώ στην θάλασσα. Την ώρα του ηλιοβασιλέματος, αυτή τη χρυσή ώρα, με ένα ποτήρι ροζέ κρασί, δηλαδή νομίζω είναι my happy spot. Ποιο είναι το my happy spot? Όταν νιώθω να στρεσάρω μέσα στο χειμώνα, κλείνω τα μάτια και λέω είναι ηλιοβασίλεμα, τώρα φαντάζω ότι είσαι στη θάλασσα και πίνεις ροζέ κρασί. Είναι my happy spot αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό. Και είσαι με παρέα, δεν θα είσαι μόνος. Είσαι με παρέα, ναι. Εντάξει, ακόμα και μόνο σου με το ηλιοβασίλεμα και ένα ποτήρι κρασί, άμα τα φέρει έτσι η ζωή και είσαι ένα απόγευμα μόνο σου. Έχει παρέα τον εαυτό σου και το κρασί και το ηλιοβασίλεμα. Δεν είσαι ποτέ μόνο με ένα ποτήρι κρασί. Και επειδή είσαι η τελευταία εκπομπή που θα βγει για την 7η σεζόν, που είναι να ξέρει μετά από σένα, θα γίνει διακοπή για τον Αύγουστο. Θέλω να ευχηθώ σε όλου μα έτσι ωραίε στιγμέ ηλιοβασιλέματο με ένα ροζέ κρασί, εγώ θα ευχηθώ. Δεν ξέρω, και εγώ θα ευχηθώ καλές διακοπές σε όλους, να πιούμε με μέτρο, αλλά ναι, αυτό, με μέτρο. Ωραία κρασιά και ένα καλό μπουκάλι κρασί, όπως το είπα και πριν. Είναι το άδειο μπουκάλι κρασί. Εμείς το φτιάχνουμε με αγάπη, με πάθος, για να αδειάσει. Όχι ναι. Για να μένει σε ένα ψυγείο ή σε μια κάβα να παλιών. Ναι. Το σημαντικό, είτε είναι ροζέ, είτε είναι λευκό, είτε είναι να το πιούμε, να το χαρούμε με τους φίλους μας. Και τώρα είναι η ευκαιρία στις διακοπές. Δεν θα πω κάτι άλλο. Σπύρος Μπούλης, θα βρείτε όλα τα στοιχεία του στο gateoch.gr, θα τον κάνουμε tag κλπ. Στον Ιπανιδίν θα πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Να είστε καλά, καλές διακοπές σε όλους. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Φιλιά πολλά, γεια. Και καλά κρασιά. Έτσι.